Σας θυμίζω ότι κλείσαμε την αναφορά μας σε αυτή την μοναδική, όπως λανσαρίστηκε, έρευνα με πάνω από 92 εκατομμύρια ελεγμένους εμβολιασμένους για τις παρενέργειες, και μας είπε ο κύριος Κούβελας μερικά πράγματα αναλυτικά. Ήρθε λοιπόν, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ο ερευνητής στο χώρο της δημόσιας υγείας, γιατρός, ο κύριος Φαρσαλινός, και λέει: εντάξει, είναι μία ανάγνωση, αλλά δεν έχετε δει τα σημαντικότερα αυτής της ανάγνωσης, αυτής της πράγματι πολύ μεγάλης μελέτης σε αριθμούς. Αλλά αν δείτε την αποτύπωση αριθμολογικά μόνο και όχι τη βάση της, μάλλον δεν θα οδηγηθείτε σε ασφαλή συμπεράσματα για τη βάση της έρευνας. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέμβαση και για την επισήμανση, διότι η αλήθεια είναι ότι εμείς μείναμε στα αριθμολογικά, με κάποιες λογικές δικές μου απορίες, τις οποίες προσπάθησε πολύς να ξεκαθαρίσει, να διευκρινίσει ο κύριος Κούβελας. Εσείς όμως πήγατε ακόμη βαθύτερα εδώ και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχάς δεν αμφιβάλλετε, νομίζω, ότι είναι η πρώτη έρευνα που κάλυψε 99 εκατομμύρια εμβολιασμένα άτομα σε 8 χώρες, ή ένας μεγάλος δείκτης αυτός αριθμητικά? Προφανώς όχι, και κοιτάξτε να δείτε. Από την πανδημία, ένα από τα μεγάλα μαθήματα στον τομέα της επιστήμης ήταν ότι ποτέ δεν πρέπει να αμφισβητούμε τα νούμερα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και τα 95% και 100% αποτελεσματικότητα ήταν πραγματικά τα νούμερα. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα νούμερα, διότι θα ήταν αφελές κάποιος να έκανε παιχνίδι με τα νούμερα. Το πρόβλημα συνήθως, να μην πω πάντα, αν υπάρχει, βρίσκεται στη μεθοδολογία. Και αυτό που σας τόνισα και σε ένα email που σας έστειλα ήταν το ζήτημα της μεθοδολογίας. Δηλαδή, βγαίνουν ωραίοι τίτλοι και γράφουμε, όπου πράγματι ήταν από τις μεγαλύτερες ή μεγαλύτερη στην πραγματικότητα με τόσα εκατομμύρια παρακολουθήσεις, βγάζουμε αυτές είναι, λέει, οι παρενέργειες που έχει το εμβόλιο, έτσι δεν βγήκαν οι τίτλοι στις εφημερίδες. Μάλιστα. Δεν αναρωτήθηκε όμως κανένας, δηλαδή η μελέτη έλεγξε όλες τις παρενέργειες? Και η απάντηση είναι όχι. Η μελέτη έδειξε, έφηξε και έψαξε για συγκεκριμένες μόνο παρενέργειες, τη λίστα των οποίων δημοσίευσαν οι ίδιοι ερευνητές. Ναι, μας στείλατε και έναν πίνακα. Και... ο οποίος είναι από τη μελέτη. Μάλιστα, ο οποίος πραγματικά έχει συγκεκριμένες παρενέργειες. Τι θέλετε να πει? Ναι. Πολύ συγκεκριμένες, ορισμένα νευρολογικά, από αιματολογικές καταστάσεις. Δεν είχε, για παράδειγμα, εμφράγματα, θρομβώσεις στα πόδια. Είχε μόνο η πνευμονική εμβολή, ήταν ένα από τα πολύ συχνά, έτσι, και γνωστά ζητήματα θρόμβωσης. Τα υπόλοιπα ήταν δύο πολύ σπάνιες περιπτώσεις, θρόμβωση στις πλαχνικές φλέβες και η θρόμβωση στους εγκεφαλικούς κόλπους, το οποίο ήταν, αν θυμάστε, το χαρακτηριστικό το οποίο εμφάνιζε το εμβόλιο AstraZeneca. Έτσι, αυτό το οποίο οδήγησε τελικά και στο να αποσυρθεί σταδιακά το AstraZeneca, να μην χρησιμοποιείται από πάρα πολλές χώρες. Λοιπόν, και φυσικά, επειδή είδα και στο Twitter διάφορους να διαφημίζουν ότι ούτε θρομβώσεις κάνει ούτε ευνίδιους θανάτους, δεν έλεγξε για ευνίδιους θανάτους ούτε για θανάτους γενικώς. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Μελέτη είχε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένη λίστα με παρενέργειες, κοίταξε μόνο αυτές. Και να ρωτήσετε κανείς γιατί δεν κοίταξε τις υπόλοιπες, έτσι. Στα καρδιολογικά βλέπω ότι έχει μόνο τη μυοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα. Ναι, 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 τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ούτε εμφράγματα, καρδιακές ανεπάρκειες, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα άρθρο το οποίο λέει αυτές είναι οι παρενέργειες του εμβολίου, οποιοδήποτε καταλαβαίνει ότι κοιτάξαμε τι παρενέργειες κάνει γενικά και βρήκαμε αυτές. Όχι. Κοιτάξαμε 10 συγκεκριμένες, 12 πόσες είναι, και βρήκαμε αυτές τις 2, 3, 4. Αυτό συνέβη. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ βασικό, είναι ότι η μελέτη εξέτασε μόνο ό,τι συμβαίνει μέχρι 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Δεν κοίταξε γενικώς τι συμβαίνει μετά από 1,5 μήνα, 2, 3, 4, 5 μήνες. Έτσι, αυτά βέβαια δεν αναδείχθηκαν πουθενά σε κανένα μέσο ενημέρωσης, με κανένα τρόπο, και είναι, προσέξτε, μεθοδολογικά ζητήματα. Δεν λέμε ότι είναι ψευδές το συμπέρασμα, αλλά το συμπέρασμα στην πραγματικότητα είναι ότι
Μέχρι 42 μέρες με τον εμβολιασμό εμφανίστηκαν αυτά. Από την 43η μέρα και μετά δεν έχουν ιδέα. Τίποτα. Δεν έκαναν κανέναν έλεγχο. Το τρίτο, το οποίο είναι λίγο περίεργο, είναι ότι απέρριψαν από αυτή τη λίστα των παρενεργειών, έτσι, απέρριψαν οποιαδήποτε παρενέργεια έχει 50% αύξηση στον κίνδυνο. Διότι θεώρησαν ότι μπορεί να είναι ψευδές σήμα. Τι σημαίνει αυτό, οποίο... να το εξηγήσετε λίγο παρακαλώ. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Αυτό τώρα ναι, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Όταν κάνουμε μια στατιστική ανάλυση και ψάχνουμε αν το χ πράγμα προκαλεί τον ψ κίνδυνο, βγάζουμε ένα ρίσκο. Το οποίο είναι παράδειγμα όταν λέμε διπλάσιος κίνδυνος, τριπλάσιος κίνδυνος, 50% αύξηση στον κίνδυνο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι ένας ο οποίος έχει υποστεί αυτή την ιατρική πράξη, για παράδειγμα, έχει 50% παραπάνω κίνδυνο ή 50% λιγότερο, δεν είναι ωφέλιμη, να εμφανίσει το χ πρόβλημα σε σχέση με κάποιον που δεν την έχει υποστεί, έτσι. Αυτοί εδώ τώρα περιγράφουν, και μάλιστα έψαξε να βρω και με ποια τεκμηρίωση το κάνουν αυτό. Η τεκμηρίωση ήταν ότι το είπαν κάποιοι experts. Αυτό ήταν δηλαδή το τεκμήριο. Δεν υπήρχε κάποιο τεκμήριο ότι έχει αποδειχθεί ότι έτσι πρέπει να συμβαίνει, διότι αυτή είναι η στατιστική μέθοδος κτλ. Ότι οτιδήποτε είχε έστω και το μίνιμουμ της συσχέτισης να είναι στο 50% αύξηση των κίνδυνων, το αφαιρούσαν από την ανάλυση. Δηλαδή έλεγαν ότι αφού είναι 50% αύξηση στο κίνδυνο. Τώρα δεν είναι λίγο, προσέξτε, γιατί έχουμε δισεκατομμύρια εμβολιασμένους. Το 50% αύξηση στον κίνδυνο για κάτι δεν είναι λίγο. Το αφαίρεσαν, το έβγαλαν έξω. Δηλαδή δεν το πέρασαν ότι ναι, συμβαίνει αυτό. Πρέπει να είναι πολύ παραπάνω κίνδυνος για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει συσχέτιση. Βγαίνει και αυτό. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Όποιος γνωρίζει στατιστική και ξέρει τι είναι το lower bound confidence interval, το καταλαβαίνει. Οι υπόλοιποι τώρα θα δυσκολευτούν, και αυτό μένω στο ότι αν ήταν 50% κίνδυνος, που δεν είναι τόσο, είναι ακόμα παραπάνω αυτό που απορρίψανε. Στη συγκεκριμένη μελέτη το απέρριπταν. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό. Και ένα περίεργο, κύριε Σαχίνη, μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω γιατί συνέβη, είναι ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε με 10 εκατομμύρια από το αμερικανικό CDC, το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Των Ηνωμένων Πολιτείων. Ναι, των Ηνωμένων Πολιτείων. Μάλιστα. Δεν είχε καθόλου στοιχεία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια είναι αυτό. Καθόλου. Στις 8 χώρες. Είχε άλλες χώρες. Ναι, στις 8 χώρες δεν είναι μέσα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δηλαδή σκεφτείτε ο ΕΟΦ εδώ στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει μια μελέτη για να μελετήσει παρενέργειες ενός σκευάσματος και το κάνει στη Βουλγαρία και στη Σερβία, όχι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι αυτό είναι καλό, κακό. Περίεργο το χαρακτηρίζω. Γιατί περίεργο είναι. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική ένας οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών να δίνει τόσα χρήματα, δεν είναι λίγα 10 εκατομμύρια, για να γίνουν οι μελέτες σε άλλες χώρες. Έχετε μια εξήγηση. Ενώ αφορούν τον αμερικανικό πληθυσμό, έτσι, τον αφορούν. Ναι, ναι. Τι θα πιθανολογούσατε εδώ? Αν δεν θα πιθανολογήσω τίποτα, διότι ό,τι και να πιθανολογήσουμε θα είναι μια τελείως αυθαίρετη προσέγγιση. Είναι αξιοπερίεργο, λέτε πάντως. Είναι όμως περίεργο. Βεβαίως είναι περίεργο. Μάλιστα. Βεβαίως είναι περίεργο. Μια παρέμβαση η οποία έγινε εκατοντάδες εκατομμύρια φορά Αμερικανούς. Δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει να μελετηθεί στους Αμερικανούς, γιατί δεν μελετήθηκε. Δεν λέω δεν πρέπει, γιατί δεν μελετήθηκε στους Αμερικανούς. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι το εξής. Έχουμε μάθει ότι η δημοσίευση επιστημονικών ερευνών από τον τύπο γίνεται στοχευμένα. Δεν αναφέρουν, και το τονίζω γιατί το είπατε και εσείς στην αρχή, δεν αναφέρουν λάθος νούμερα. Έτσι, δεν είναι τόσο αφελής. Αλλά το μυστικό βρίσκεται πάντα στη μεθοδολογία. Δηλαδή, εμφανίζεται τώρα μια μελέτη ότι έλεγξε τα πάντα και βρήκε αυτές τις παρενέργειες σπάνιες, όταν η μελέτη φυσικά ούτε τα πάντα έλεγξε, ούτε για μεγάλο διάστημα το έλεγξε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι, και να καταλάβουν ότι με τέτοιου είδους μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται πουθενά στις ανακοινώσεις, πρέπει κάποιος να γνωρίζει και να διαβάσει το σύνολο της μελέτης, έτσι προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία θυμίζω ότι κάποτε επιβάλαμε υποχρεωτικό εμβολιασμό γιατί πιστεύαμε ότι θα έχουμε ανοσία γέλης. Και πιστεύαμε ότι εμβολιάζοντας κάποιος, όταν εμβολιαστεί, προστατεύει τους άλλους. Να μην τα ξεχνάμε.
Όχι, όχι. Τα ξεχνάμε. Όχι. Η επιστήμη τα έφερε αυτά. Έχετε δίκιο. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Ακούστε όμως εδώ. Η πολιτική τα χρησιμοποιεί. Θέλω να μας εξηγήσετε και κάτι ακόμη. Δοθεί στις ευκαιρίες και μετά θα σας διαβάσω και ένα σχόλιο ενός παιδολιμοξιολόγου. Το εξής όμως θέλω, παρακαλώ πολύ, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε και εσείς. Το ρώτησα και στον κύριο Κούβελα. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Ένας αφελής που πολλές φορές μπορεί να ρωτάω και βλακωδός και να γελάνε οι επιστήμονες. Αλλά αυτό το ότι ο COVID έχει περισσότερες παρενέργειες από το εμβόλιο που μπήκε μέσα στη μελέτη αυτή, τι νόημα έχει? Διότι ο κύριος Κούβελας μου λέει πολύ απλά: θα νοσήσεις και από COVID και μπορεί να έχεις παρενέργειες. Πολύ σωστά. Θα έχεις και παρενέργειες από εμβόλιο. Τι δεν κατάλαβες, μου λέει. Η σύγκριση αυτή, κύριε Σαχίνη, θα μπορούσε να αφορά το εμβόλιο της Ηλαράς, της Ερυθράς, της Παροτίτιδας. Εμβόλια τα οποία εμποδίζουν τη μόλυνση και την νόσηση. Εδώ έχουμε την παροδία να έχουμε ένα εμβόλιο που υποτίθεται θα προστατεύσει από την νόσο και από, το οποίο έχουν, από την οποία νόσο έχουν προσβληθεί όλοι οι εμβολιασμένοι πολλαπλώς, όχι μία φορά, πολλαπλώς, και συνεχίζουν. Και ξέρετε, υπάρχουν και μελέτες πλέον οι οποίες αναδεικνύουν το εξής πρόβλημα. Όσες περισσότερες οι δόσεις, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσεις. Και επειδή σε κάποιος είναι θεωρείται παράλογο αυτό και πώς μπορεί να συμβεί, και εγώ έβλεπα μελέτες από το 2022 να αναδεικνύουν τέτοια ζητήματα. Δηλαδή να βλέπουν ότι μετά από 3-5 μήνες, θυμάμαι μια μελέτη από τη Δανία, 70% αυξάνονταν ο κίνδυνος μόλυνσης σε αυτούς που είχαν κάνει επιπλέον δόσεις σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν κάνει. Και ακόμα και εκείνοι οι επιστήμονες έγραφαν, αυτό θα είναι κάποιοι άλλοι παράγοντες και κάτι άλλο θα παίζει ρόλο, δεν μπορεί να είναι από το εμβόλιο. Φυσικά και μπορεί να είναι, και θυμάστε τότε με τον παροξυσμό κάθε 4 μήνες, κάντε και άλλη δόση, κάντε και άλλη δόση, και λέγαμε δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα και ούτε έχουν ξαναγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Υπάρχει, κύριε Ζαχίνη, το φαινόμενο του immune imprinting, δεν το μάθαμε σήμερα, το έχουμε μάθει εδώ και δεκαετίες, το οποίο τι κάνει? Όταν εκτίθεσαι σε ένα αντιγόνο, στην προκειμένη περίπτωση μέσω του εμβολιασμού, στο αρχικό στέλεχος του ιού, το οποίο είχε το αρχικό το αρχικό mRNA, την ακίδα την αρχική, τότε όλο το ανοσοποιητικό προσανατολίζεται προς τα εκεί, και όταν μολύνεσαι, όταν προσβάλλεσαι από νέα στελέχη τα οποία είναι διαφορετικά, το ανοσοποιητικό είναι προσανατολισμένο στο να φτιάχνει αντισώματα όχι για το νέο στέλεχος αλλά για το προηγούμενο, το οποίο πήρε την πρώτη δέχθηκε την πρώτη διέγερση το ανοσοποιητικό. Αυτό το οποίο έχει φανεί να συμβαίνει με τον εμβολιασμό, αλλά όχι με τον ιό, όχι όταν νοσείς, εξηγεί και το φαινόμενο ότι μπορεί πράγματι όποιος έχει κάνει περισσότερες δόσεις να συνεχίζει να παράγει αντισώματα τα οποία δεν αφορούν τόσο πολύ το καινούριο στέλεχος που κυκλοφορεί σήμερα, για παράδειγμα, αλλά το αρχικό. Αυτό εξηγεί το φαινόμενο αυτό. Μου λέει κάποιος εδώ, θυμάστε τότε, κάθε 4 μήνες κυριολεκτικά. Βεβαίως. Να ζητούμε εμβολιασμός. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Τρίφωνας, παρακαλώ πολύ να διευκρινίσει κάτι ο κύριος Φαρσαλίνος. Δεν σημαίνει, λέει, ότι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί δεν θα κολλήσει COVID και ενδεχομένως να έχει και παρενέργειες. Δεν λέει αυτό. Προφανώς δεν λέω αυτό. Όμως, όταν λέμε ότι εμβολιαζόμαστε και οι παρενέργειες είναι χ, ενώ από την νόσο είναι ψ, αυτό τι υπονοεί, κύριε Σαχίνη? Υπονοεί ότι εμβολιάζεσαι, δεν νοσείς, άρα έχεις τις χ παρενέργειες του εμβολίου λίγες, ενώ αν δεν εμβολιαστείς τότε θα νοσείς και θα έχεις τις ψ παρενέργειες. Μα δεν στέκει αυτό. Δεν στέκει. Ακόμα και να έχεις μικρότερη νόσηση, λιγότερο βαρύτητα στη νόσηση, πάλι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα οι παρενέργειες δεν θα προστίθενται στις παρενέργειες του εμβολίου. Διότι, σου πω για παράδειγμα, μελέτη στο επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας από Ελβετούς επιστήμονες, που εξέτασε για να δει κατά πόσο εμφανίζουν φλεγμονή στο μυοκάρδιο οι άνθρωποι μετά τον εμβολιασμό, και τους εξέτασε συγκεκριμένα ψάχνοντας γι' αυτό, προσέξτε, δεν περίμενε να εμφανίσουν συμπτώματα να πάνε στο νοσοκομείο, βρήκε ότι μέχρι και ένας στους 35 που εμβολιάζεται, ένας στους 35 θα εμφανίσει φλεγμονή στο μυοκάρδιο. Και ας μην αισθάνεται ο ίδιος ότι έχει συμπτώματα και ας μην πάει στο νοσοκομείο. Ένας στους 35.
Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι άλλο, στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, είναι άλλο να λες βρήκα μυοκαρδίτιδα γιατί κάποιος κατέληξε στο νοσοκομείο με μυοκαρδίτιδα, και είναι άλλο να υπάρχει μυοκαρδιακή φλεγμονή, μυοκαρδίτιδα δηλαδή, υποκλινική αυτό που λέμε, η οποία δεν την καταλαβαίνεις ή έχεις κάποιο σύμπτωμα το οποίο είναι πολύ ήπιο και πολύ έτσι μη ξεκάθαρο και δεν σου προκαλεί κάτι έτσι την απορία να το ψάξεις και δεν καταλήγεις στο νοσοκομείο. Τώρα, θέλω λίγο να με βοηθήσετε, αν δεν σας κάνει κόπος. Έχω ένα σημείωμα εδώ από έναν παιδίατρο λιμοξιολόγο, τέος διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Λιμοδών Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει κλείσει, αν δεν κάνω λάθος, τα χρόνια των μνημονίων. Δεν ξέρω αν ξανά άνοιξε μετά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιάννης Καβαλιώτης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αναφέρεται σε αυτή την έρευνα, λέει και αυτός όπως και εσείς ότι έχουν προσδιορίσει μόνο 13 ανεπιθύμητες ενέργειες από το νευρολογικό, αιμοποιητικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Τις λέει αναλυτικά. Βασικός στόχος της μελέτης ήταν να δουν αν το ποσοστό των ανεπιθύμητων αυτών ενεργειών ήταν μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσοστό των ίδιων καταστάσεων που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό. Ουσιαστικά για όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά για τα εμβόλια που αφορούσε κατά εξοχήν τα mRNA συσκευάσματα. Δηλαδή, τα εμβόλια προκαλούν, λέει, τις συγκεκριμένες ανεπιθύμητες ενέργειες και μάλιστα όχι σπάνια. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς, για να απαλύνουν ίσως τα πράγματα, συγκρίνουν τα ποσοστά αυτά με ευρήματα άλλων μελετών μικρότερου βεληνικού που δείχνουν ότι νόσος μπορεί να προκαλέσει τις ίδιες βλάβες σε μεγαλύτερο ποσοστό. Συγκρίνουν όμως, λέει, ανώμια μελέτη. Επιλεκτικά, για παράδειγμα. Δεν επικαλέστηκαν τη μελέτη, ας πούμε, των Ελβετών που σας είπα πριν από λίγο. Δεν έκαναν σύγκριση μέσα στη μελέτη κάνοντας η ίδια ανάλυση τι συμβαίνει. Αυτό έχει σημασία και έχει πολύ δίκιο που το επισημαίνει. Δεν έκαναν μέσα στη μελέτη σύγκριση με άλλους ανθρώπους που μολύνθηκαν και που τους εξέτασαν οι ίδιοι. Έπαιρναν και κάναν σύγκριση με άλλες μελέτες που αφορούσαν άλλους πληθυσμούς που ανέλησαν άλλοι επιστήμονες και έλεγαν η τάδε μελέτη όμως έδειξε ότι η μυοκαρδίτιδα στον COVID είναι παραπάνω σε σχέση με αυτό που βρήκαμε εμείς εδώ για το εμβόλιο. Παράδειγμα, αυτό όμως, ξέρετε, παίρνουμε μια μελέτη, αυτή μας βολεύει. Υπάρχουν άλλες που λένε άλλα. Υπάρχουν και μελέτες οι οποίες δεν βρήκαν αύξηση τη μυοκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό COVID. Μάλιστα. Για ακούστε τη συνέχεια. Μετά το, συγγνώμη, την όσο COVID. Μετά την όσο. Για ακούστε και μερικές. Είναι διαφορετικό επίσης να πάρεις και να πεις πόσοι έχουν εμφανίζουν. Δηλαδή, αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες που για έναν μη ειδικό δεν γίνονται αντιληπτές και είναι λογικό. Αλλά για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την έρευνα και είναι επιστήμονας, μπορεί. Όχι για όλους, για κάποιους, έχουν σημασία. Για παράδειγμα, είναι άλλο να μελετάς τι ποσοστό των ασθενών COVID εμφανίζουν μυοκαρδίτιδα από αυτούς που καταλήγουν στο νοσοκομείο, προσέξτε, σε σχέση με το να μετράς και να παίρνεις και τον πληθυσμό όπως κάθε τη σπίτι του και το πέρασε δύο μέρες σαν ένα απλό κοινοκριολόγημα. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Είναι διαφορετικοί πληθυσμοί και θα βρεις τελείως διαφορετικά νούμερα. Θέλω να σας πω δύο ακόμη επισημάνσεις του κυρίου Καβαλιώτη εδώ να μας σχολιάσετε. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε, αυτό που είπατε και εσείς, κατά βάση από το CDC, τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Οι συγγραφείς αναφέρουν στη μελέτη προσωπικές χρηματοδοτήσεις και συνεργασίες με θαρμακευτικές εταιρείες και τέλος, αναφέρουν πολλούς περιορισμούς της μελέτης τους λόγω διαφορετικών ερευνητικών και καταγραφικών μεθόδων. Καλά, για τη χρηματοδότηση εγώ δεν θα... θεωρήσω ότι το ότι έχουν χρηματοδοτηθεί από φαρμακοβιομηχανίες είναι απαραίτητα πρόβλημα, γιατί δεν θα βρεις σπάνια δηλαδή ερευνητές και μελέτες δημοσιευμένες που δεν έχουν χρηματοδότηση από φαρμακευτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δαιμονοποιήσουμε απαραίτητα όλες τις μελέτες. Μάλιστα. Καλό είναι να επισημάνονται και γι' αυτό το λόγο επισημάνονται και όλα στα πλαίσια της διαφάνειας και στη μελέτη την ίδια. Σωστό. Αυτό είναι στα υπέρ της. Είναι απαραίτητα πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Το επόμενο που θέλω όμως να μου σχολιάσετε είναι το εξής. Ναι. Κατά τη γνώμη λοιπόν του κυρίου Καβαλιώτη, τα εμβόλια προκαλούν ανεπιθυμητές ενέργειες. Το αν αυτές λέει είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω εξαρτάται από το ποιοι κάνουν την εκτίμηση των επιπλοκών και το τι σκοπό θέλουν να εξυπηρετήσουν. Το ότι η νόσος προκαλεί σοβαρές επιπλοκές ή και βλάβες, η νόσος COVID, είναι επίσης δεδομένο. Το αν αυτές οι βλάβες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι από το εμβόλιο, μένει να διευκρινιστεί. Τα εμβόλια όμως, λέει, θέλω να υπενθυμίσω, γιατί το έχουμε ξεχάσει,
χορηγούνται σε υγιείς ανθρώπους για να προφυλάξουν από μια συγκεκριμένη λίμωξη. Το ξεχάσαμε, λέει αυτό. Το να νοσήσει κάποιος και συνέχεια να πάθει μια επιπλοκή είναι πιθανότητα, δεν είναι σίγουρο. Το να πάθει κάτι και δει σοβαρό από ένα εμβόλιο που παίρνει για προφύλαξη είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και τέλος, αν συγκρίνει κανείς τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου με ποσοστά ίδιων ανεπιθύμητων άλλων παλιότερων εμβολίων, ίσως να το δει διαφορετικά το μέγεθος διαφοράς. Για παράδειγμα, μία συγκεκριμένη παρανέργεια ανά 1 εκατομμύριο δόσεων στα εμβόλια στο παρελθόν θεωρείται ικανή για επισήμανση, προσοχή και επιφύλαξη. Το να βρίσκει σήμερα 40 ή 60 περιστατικά με την ίδια παρενέργεια ανά 1 εκατομμύριο δόσεις είναι σπανίο φαινόμενο. Με 1 σε 100.000 πιθανότητα να εμφανίσει η Guillain-Barré το εμβόλιο για την γρήπη των χείρων τη δεκαετία του 70, αποσύρθηκε. Αυτό θα σας πω. Αποσύρθηκε. Σταμάτησε η χορήγησή του και βγήκε από την κυκλοφορία. 1 σε 100.000 Guillain-Barré. Αυτό θα σας πω μόνο. Και καμία άλλη πανενέργεια. Για αυτή μόνο. Για αυτή μόνο. Κοιτάξτε, όταν έλεγα το 2022 και το 2022 τότε που για να απαντήσετε συνολικά. Σε ασφάλεια κύριε Φαρσαλινέ. Έχει λάβει έγκριση. Κύριε Φαρσαλινέ, ακούτε. Ναι. Μισό λεπτό. Για ναι, να απαντήσετε, σας ακούω. Για να απαντήσετε συνολικά. Έρχεται ένα μήνυμα από τον Νίκο από το Λονδίνο. Τι θέλει να πει λοιπόν ο κύριος, λέει, Φαρσαλινός. Κακώς γίνονται τα εμβόλια. Λάθη έγινα σίγουρα. Να θυμίσω ότι τα βρετανικά νοσοκομεία είχαν φτάσει σε τραγικό σημείο κατάρρευση λόγω της ασθένειας, όχι λόγω των εμβολίων. Απαντήστε τώρα συνολικά. Μα και σε αυτό που λέει, τι να το κάνουμε αφού το εμβόλιο δεν εμποδίζει την νόσηση, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά. Το κάνει ελαφρύτερη την νόσο. Κάνει ελαφρύτερη την νόσο, δεν την κάνει ελαφριά μόνο. Έτσι. Δηλαδή, προσέξτε, δεν μιλάμε για ένα εμβόλιο όπως είναι της ηλαράς, της ερυθράς, της παροτίτιδας. Αυτά τα εμβόλια εμπόδιζαν τη μόλυνση, εμπόδιζαν τη μετάδοση, σχεδόν εξαφάνισαν, δεν την εξαφώνησαν πλήρως βέβαια, γιατί δεν είναι 100% αποτελεσματικά, είναι 99-98%. Εξαφάνισαν σχεδόν και έχουμε μόνο μικρές εξάρσεις κατά περιόδους και πολύ τοπικά την νόσο. Συνέβη αυτό με τα εμβόλια COVID? Δεν συνέβη, με συγχωρείτε. Δεν συνέβη. Και οι μελέτες, επειδή κάποιοι λένε ότι μας έλεγαν ψέματα οι φαρμακοβιομηχανίες. Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν είπαν ψέματα. Οι φαρμακοβιομηχανίες είπαν εξ αρχής ότι οι μελέτες, οι φάσεις 3, δεν είχαν σχεδιαστεί για να δείξουν αν εμποδίζουν τη μόλυνση και τη μετάδοση. Το αν οι πολιτικοί μας έλεγαν ψέματα, μας κορόιδευαν και οι φαρμακοβιομηχανίες έκαναν να πω μια λαϊκή έκφραση στην πάπια, δηλαδή δεν μιλούσαν, δεν σημαίνει ότι οι φαρμακοβιομηχανίες έλεγαν ψέματα. Οι φαρμακοβιομηχανίες, άμα δείτε τα πρωτόκολλα από την αρχή, εγώ το έχω γράψει πριν έρθει το εμβόλιο στην Ελλάδα, τα πρωτόκολλα δεν εξέταζαν αν μολύνεσαι, αν μεταδίδεις. Και επίσης τα πρωτόκολλα είχαν συγκεκριμένο χρόνο παρακολούθησης. Το ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό για 1, 2, 3, 4 μήνες και μετά σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός πέφτει η αποτελεσματικότητα, θυμάστε τα λέγαμε και μαζί. Τι σημαίνει, θα πρέπει να κάνουμε κάθε 3 μήνες εμβόλιο? Πότε θα γίνει αυτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά την ασφάλεια, με συγχωρείτε. Κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι από διαβήτη, από καρκινό, από καρδιαγιακά, από 1002. Δηλαδή, ό,τι προκύπτει σε ένα εργαστήριο φαρμακοβιομηχανίας, φάρμακο, παρέμβαση, θα το δίνουμε και θα μετράμε απλά αν οι παρενέργειες από την παρέμβαση είναι παραπάνω από την παρενέργεια, από το τι προκαλεί η νόσος η ίδια. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει συμβεί αυτό. Ποτέ στην ιστορία και εδώ, και πολύ σωστά επισημαίνει ο κ. Καβαλιώτης, δεν είναι απλά μια φαρμακευτική παρέμβαση σε έναν ο οποίος νοσεί. Είναι μια παρέμβαση σε έναν υγιή. Και όταν λέμε υγιή, υπάρχει ο υγιής 70-80 χρονών που έχει κίνδυνο τον COVID, κύριε Σαχίνη. Υπάρχει ο υγιής 10-12-15, 6 μηνών στην Αμερική που ζητά να εμβολιάζονται τα εξαμηνήτικα τα παιδιά. Υπάρχουν 20-25 ετών που εκβιάστηκαν στην Ελλάδα για να εμβολιαστούν. Δεν μπορούσαν να φοιτήσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, δεν μπορούσαν να μπουν στο πανεπιστήμιο ή έπρεπε να πληρώνουν συνεχώς να κάνουν rapid test, δηλαδή και αυτό οικονομικός εκβιασμός είναι. Λοιπόν, τι σημαίνει τα νοσοκομεία
ότι τα νοσοκομεία ήταν υποπίεση. Από πού ήταν υποπίεση? Από τον 30χρονο που δεν μπορούσε να πάει στη Λιανική, δεν μπορούσε να πάει στην εστίαση, δεν μπορούσε να δουλέψει, δεν μπορούσε να μπει σε μέσα μεταφοράς επειδή δεν είχε εμβολιαστεί. Από αυτόν είχε πιεστεί το σύστημα υγείας. Ξεχνάμε ότι μαζικά γίνονταν έλεγχοι υγειονομικών πιστοποιητικών κυκλοφορίας. Δεν γίνονταν στους ηλικιωμένους στους επαφείς. Ξεχνάμε ότι έμειναν χωρίς εργασία, αποβλήθηκαν από την κοινωνία 7.000 υγειονομικοί, 7.000 λοιπόν οικογένειες, και τελικά όλοι οι υγειονομικοί εμβολιασμένοι μολύνθηκαν 2-3-4 φορές και είχαμε εξάρσεις COVID μέσα στα νοσοκομεία όπου μόνο εμβολιασμένοι βρίσκονταν. Εδώ, κύριε Σαχίνη, μιλάμε για σκάνδαλα. Εδώ μιλάμε ότι το Nature το περιοδικό, από τα πιο γνωστά παγκοσμίως, στις 18 Μαρτίου του 2021 έβγαλε άρθρο με τίτλο «Οι πέντε λόγοι για τους οποίους η ανοσία αγέλης από τα εμβόλια COVID είναι μάλλον αδύνατη». 18 Μαρτίου 2021. Και εμείς επιβάλαμε υποχρεωτικότητες και σε βάλαμε σε αναστολή υγειονομικούς το Σεπτέμβριο του 2021. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί τα γνώριζαν ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ανοσία αγέλης και παρόλα αυτά επέβαλαν ως μάθημα κοινωνικής πειθαρχίας και όχι για ζήτημα δημόσιας υγείας, επέβαλαν ως μάθημα κοινωνικής πειθαρχίας υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, αποκλεισμούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, εκβιασμούς, στοχοποιήσεις ανθρώπων ως ένα πείραμα κοινωνικής πειθαρχίας και όχι για λόγους δημόσιας υγείας. Διότι όταν τα επέβαλαν, τα γνωρίζαμε ότι δεν θα έχουμε ποτέ ανοσία αγέλης. Το γνωρίζαμε ήδη. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Αν τώρα κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα το εναλλακτικό ότι δεν είναι ότι το κάνανε επίτηδες για αυτό το λόγο, είναι ότι δεν ήξεραν, με συγχωρείτε, αν δεν γνωρίζεις τη βιβλιογραφία, αν δεν βλέπεις ότι το Ισραήλ, το οποίο ξεκίνησε πρώτο, από τον Απρίλιο-Μάιο άρχισε να λέει ότι αναγκάζομαι να ξαναεμβολιάσω διότι ξανανοσούν οι άνθρωποι, ξαναπηγαίνουν στα νοσοκομεία, ξανά έχουμε πρόβλημα, τότε τι να πω. Μάλιστα. Λέει ο Νίκος, επανήλθε, γιατί λέει κύριε Φαρσαλινέ, το εμβόλιο, μάλλον δεν το έχει καταλάβει ο Νίκος, της παροτίτιδας δεν έχει παρενέργειες που συμπεριλαμβάνουν τον Γκιγέν Μπαγέ? Δεν απαντήσατε, λέει, είστε υπέρ ή κατά το εμβόλιο της Να απαντήσω ευθέως, δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω ευθέως. Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω ευθέως. Προσέξτε. Εγώ, οι γονείς μου, 75 ετών, θα εμβολιαστούν. Όχι όμως να κάνουν 6 δόσεις. Και δεν έκαναν 6 δόσεις. Έκαναν 3. Και δεν θα ξανακάνουν κιόλας. Το λέω ξεκάθαρα. Από εκεί πέρα ο καθένας, ανάλογα με τα δικά του κριτήρια, θα πρέπει να είναι πάντα, όπως και τότε έπρεπε να είναι. Μην κοιτάτε που οι εμβολιασμένοι πάντως. Μισό λεπτό, κύριε Φασίλη. Πρέπει με τα δικά του κριτήρια ο καθένας να αποφασίζει. Οι εμβολιασμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε πανικό για την νόσο, ακόμα και σήμερα. Οι εμβολιασμένοι. Θεωρούν ότι είναι λύση το εμβόλιο, πάνε να κάνουν 25. Φαντάζομαι δεν ακούτε καλά. Οι εμβολιασμένοι πάντως με τη... κατά τη παροτίτιδα δεν μεταδίδουν την παροτίτιδα. Μα γι' αυτό σε 99%. Δεν έφερα επειδή ακούστε. Ήταν πολύ ωραία η τακτική να λέμε εμβολιασμός και εμβολιασμός και αντιεμβολιαστές. Γι' αυτό πάντα φέρνω ως παραδείγματα κλασικά εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεσματικά εμβόλια. Και όταν λέω αποτελεσματικά εννοώ στην πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης. Η λαρά, ερυθρά, παροτίτιδα, ανεμοβλογιά. Αυτά τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Δεν έχουν καμία σχέση με το εμβόλιο COVID. Καμία απολύτως. Καμία. Κώστας Φαρσαλινός. Είναι εμβόλια δεκαετιών, έτσι. Τα οποία δεν είπαμε ότι είναι απολύτως ασφαλή, διότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ιατρική, κύριε Ζακίνη, που είναι απολύτως ασφαλής. Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνουμε απόλυτα νούμερα και να λέμε είναι τόσοι μυοκαρδίτιδες, αλλά ο COVID κάνει παραπάνω, που και αυτό αμφίβολο είναι να κάνει παραπάνω, αλλά ο COVID λέει κάνει λίγο παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν το έχουμε κάνει ποτέ στην ιατρική και πόσο μάλλον για μια προληπτική παρέμβαση όπως είναι ο εμβολιασμός. Δεν είναι θεραπευτική, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Καβαλιώτης, είναι προληπτική. Εκεί τα στάνταρ ασφάλειας είναι ακόμα υψηλότερα. Επαναλαμβάνω, είναι το χειρότερο σε ασφάλεια εμβόλιο στην ιστορία που πήρε έγκριση και δόθηκε
τόσο μαζικά. Και εδώ μας διαφήμιζαν άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα ότι είναι το πιο ελεγμένο και το πιο ασφαλές. Και στο ζήτημα της ασφάλειας για τις υπόλοιπες παρενέργειες που δεν κοίταξε η μελέτη, που είναι εκατοντάδες, φυσικά και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, διότι θα χρησιμοποιήσω και θα παραπέμψω σε μία δήλωση του Καρλ Χένεγκαν, του καθηγητή Evidence-Based Medicine ιατρική των αποδείξεων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος σε μια κατάθεσή του στη Βουλή της Αγγλίας τον Ιούλιο του 2023 πέρσι είπε ότι υπολογίζει το ποσοστό των παρενεργειών που καταγράφονται στο σύστημα φαρμακοπαγρύπνης στην κίτρινη κάρτα ως ίσως κάτω από 2% των πραγματικών παρενεργειών. Δεν το λέω εγώ. Μάλιστα. Το λέει καθηγητής Evidence-Based Medicine του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Κύριε Φαρσαλίνε, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για τις σημερινές παρεμβάσεις σας πάνω σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.